Η σημερινή εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις το μετρό της Θεσσαλονίκης, το πολύπαθρο αυτό έργο. Τίθεται πια σε δοκιμαστική λειτουργία και όσοι είχαν την ευκαιρία να μας συνοδεύσουν σήμερα, καθώς διανύσαμε όλη την βασική, την πρώτη γραμμή του μετρό, διαπίστωσαν ότι η κυβέρνηση αυτή τήρησε στο ακέραιο τη δέσμευσή της να παραδώσει στο άμεσο μέλλον στους Θεσσαλονικείς το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως προστατεύοντας και την εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική κληρονομιά η οποία αναδείχθηκε μέσα από τα έργα κατασκευής του μετρό. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, για τους Θεσσαλονικείς, καθώς ένα όνειρο πολλών δεκαετιών γίνεται πια πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι εργάστηκαν με πραγματικά πολύ μεγάλο κόπο για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, για να περάσουμε από την απάτη των μουσαμάδων στην πραγματικότητα ενός έργου το οποίο ξεκινά την δοκιμαστική του λειτουργία για τους εργαζόμενους του αναδόχου αλλά και τους όλους εργαζόμενους στην Αττικό Μετρό. Και μιας και η Θεσσαλονίκη πια αποκτά το δικό της μετρό, ήρθε η ώρα να μετονομάσουμε την εταιρεία Αττικό Μετρό σε ελληνικό μετρό, για να σηματοδοτήσουμε αυτόν τον τρόπο ότι και η συμπρωτεύουσα αποκτά επιτέλους το μετρό που της αξίζει. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την επίσκεψη στο σταθμό της Βενιζέλου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε με πόσο μεγάλη προσοχή και σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά γίνεται η επανατοποθέτηση των πολύ σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να κάνουμε πραγματικά πράξη το μετρό της Θεσσαλονίκης να μην είναι απλά ένα σημαντικό μεταφορικό έργο υποδομής, αλλά ουσιαστικά ένα ζωντανό μουσείο. Πιστεύω ένα μετρό μοναδικό στον κόσμο, ίσως από μόνο την αρχή να αξίζει μια επίσκεψη στην όμορφη Θεσσαλονίκη.